Λοιπόν, πάμε στο να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί η Ευρυδίκη είναι survivor. Θα μείνουμε λίγο στο χθεσινό επεισόδιο του survivor. Λοιπόν, είχαμε αρχικά την αποχώρηση Χριστίνα Κεφαλά, όμω αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο είναι αυτό που συνέβη ανάμεσα στο Στάθη Σχίζα και την Ελευθερία Ελευθερίου. Είναι καταρακωμένο ο Στάθη. Ναι. Γιατί Ελευθερίου, η Ελευθερία του μετέφερε κάτι πραγματικά τον έχει ρίξει στα πατώματα. Έχει να δούμε τώρα. Θέλω να δούμε ακριβώ τι έχει υποθεί και θα σα μεταφέρω εγώ μετά αποκλειστικά τι είναι αυτό που είπε η Ελευθερία στον Στάθη και τον έκανε κομμάτια. Για να δούμε. Η ψυχολογία μου εκεί που ήταν μια χαρά, ζούσα το παιχνίδι. Ξαφνικά έρχεται η Ελευθερία και μου δίνει ένα μεταφορικά χαστούκι και μου τη ρίχνει στα πατώματα. Με κάποια λεγόμενα που μου είπε, μου το ξεκίνησε Στάθη, σου έχω πει ένα μικρό ψηματάκι. Της λέω, τι η Ελευθερία, μου λέει αυτό που μου είχε πει, της λέω, και για ποιο λόγο μου το λες τώρα αυτό. Μου λέει, μετά τα τελευταία γεγονότα που έγιναν, αυτά που συζητήσαμε πριν τον αγώνα της επικοινωνίας και οι διαφωνίες που είχαμε, δεν μπορώ να σε προστατεύω και να σε έχω ευτυχισμένο και χαρούμενο. Της λέω, και γιατί μου το λες αυτό το πράγμα, και μου λέει, σου το λέω με βάση τα τελευταία γεγονότα, που της λέω, θέλεις να με διαλύσεις ψυχολογικά, γι' αυτό το λες. Πραγματικά, δεν το πιστεύω αυτό. Έχω αναγουλιάσει από την κακία του κόσμου. Αυτό ήταν κακία, δεν ήταν πονηριά. Ήταν κακία. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνω, χωρίς να μου έχει πει ακόμα η Ελευθερία, ότι όταν ήρθαμε στο παιχνίδι, την έπιασε ο Στάθης και τη ρώταγε αν έχει κάποια νέα απ' έξω κτλ. Η Ελευθερία του μετέφερε κάποια πράγματα. Να υπάρχει κοπέλα, σου είπε κάτι να του μεταφέρεις. Δεν θέλω να πω. Είναι προσωπικό του Στάθη. Δεν θέλω να πω. Γιατί εσύ είπες. Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Τι είπες? Δεν θέλω να πω. Ναι, αλλά... Άστο, δεν θέλω, επειδή αυτή η κοπέλα δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με το παιχνίδι. Είναι η κοπέλα του που είναι έξω, δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Ας πει ό,τι θέλει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν θα κάτσω, Ευρυδική μου, να σκάσω. Έζησα ένα τοξικό survivor το 21. Δεν ήρθα να ξαναζήσω τα ίδια. Αν ο Στάθης θέλει να το αναφέρει, είναι διαφορετικό αυτό. Εγώ όταν λέω κάτι σε άλλον προσωπικά, δεν θέλω να το αναφέρω. Απλά εγώ θέλω να τοποθετηθώ στο ότι μπήκα μέσα και του έφτιαξα την ψυχολογία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Στάθης το κάνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει κολλήσει με τον Μπάρτζη και έχει ακολουθήσει όλο αυτό το παιχνίδι μιας άσχημης στρατηγικής. Λασπώνοντας μας όλους εμάς με ψευδή στοιχεία και λόγια, χωρίς να σέβονται το ότι κάποιοι από εμάς έξω έχουν οικογένεια, παιδιά, εμείς έχουμε τους γονείς μας, εκθέτει στις ζωές μας, και το τονίζω για άλλη μια φορά πάνω σε ψευδή λόγια. Σε μένα, Στάθη. Του ζητάει και ρέστα. Λοιπόν, ακούστε, να σα το ξεκαθαρίσω λίγο τι έχει γίνει. Μπήκε μέσα η Ελευθερία και φυσικά ο Στάθης ρώτησε τι συμβαίνει έξω, γιατί η Ελευθερία με την Αλεξάνδρα είναι κοντά γενικότερα. Στην αρχή η Ελευθερία Ελευθερίου είπε ότι είναι όλα καλά έξω με την Ελευθερία κτλ. Και στη συνέχεια, επειδή ο Μπάρτζης έκανε επίθεση στην Ελευθερία Ελευθερίου και της είπε ότι εσύ βρίσκεσαι ερωτικά το βράδυ με τον Πρίαμο και επειδή είναι φίλη, θεώρησε ότι πρέπει κάπως να τον εκδικηθεί τον Στάθη. Αυτό πιστεύεις. Και το γύρισε και του είπε, σου είπα ένα ψέμα. Του είπε γενικότερα ότι η Αλεξάνδρα περνάει πάρα πολύ καλά έξω, ανεβάζει συνέχεια stories, είναι συνέχεια στα μπουζούκια, είναι με φίλους, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Και γενικά αυτό είναι κάτι που τον αναστάτωσε. Άφησε υπονοούμενα γενικότερα. Ότι μπορεί η σχέση τους να περνάει κρίση. Ναι, άφησε κάτι τέτοιο. Χωρίς να την ρωτήσει κάποιος. Το μετέφερε αυτό μας το παιχνίδι. Ο άνθρωπος είναι καταρακωμένος, γιατί είναι τρομερά ερωτευμένος ο Στάθης με την Αλεξάνδρα. Και είναι κάτι που τον ταρακούνησε πάρα πολύ. Και τα τελευταία επεισόδια έχει χάσει τον εαυτό του εντελώς ο Στάθης. Μήπως μετά... δηλαδή μπορεί να αντιδράσει και περίεργα μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, το πιστεύω. Επεισόδιο πάντως στο συμβούλιο είναι λίγο ενηγματικό γενικότερα. Ο Στάθης δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θέλω να δούμε όμως πώς αντέδρασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε όλο αυτό. Γιατί ανέβασε ένα story από την πρεμιέρα
όπου παρακολουθούσαν μαζί το επεισόδιο στο σπίτι της. Ήμουν και εγώ στο σπίτι της. Αυτό θα έλεγα, μην μας παρακολουθούσαν. Ναι. Αυτό είναι το δικό σου με το σουβλάκι εκεί. Που το βλέπω παντού. Είναι άλλο το σουβλάκι, θα το πω άλλη φορά. Παίζουν και για το σουβλάκι. Πω, εδώ πέρα είναι η πρεμιέρα όπου γράφει η Αλεξάνδρα όταν βλέπαμε πρεμιέρα μαζί με την φίλη μου σε εισαγωγικά στο σπίτι μας, με τους φίλους μας και λίγο αργότερα την παρηγορούσα για τον Πρίαμο. Τα συμπεράσματα δικά σας, λέει η Αλεξάνδρα. Ουσιαστικά... Άρα το διαψεύδει. Το διαψεύδει. Μα δεν είναι μόνο ότι το διαψεύδει. Είναι ότι λέει και δείχνει μια πολύ κακή εικόνα της ελευθερίας. Μα συγγνώμη, δηλαδή σε βάζω στο σπίτι σου. Είσαι φίλη μου. Σε παρηγορώ με τον Πρίαμο. Και μπαίνεις και αφήνεις υπονοούμενα να τον ταράξεις ψυχολογικά που είναι στο παιχνίδι. Κα... Είναι πραγματικά πολύ κακό και πολύ εκδικητική συμπεριφορά της ελευθερίας αυτό που κάνει στο στάθι. Επειδή έχει θέμα με τον Μπάρτζι. Αυτό πάει πιστεύεις, χτυπη... γι' αυτό έγινε. Ξεκάθαρα. Είναι φουλ παιχνίδι, είναι κάτω από το χτύπημα κάτω από τη μέση. Ναι, είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ξεκάθαρα. Είναι ψυχολογικός πόλεμος. Και αυτή τη στιγμή ο Στάθης βάλεται. Και ο Στάθης εκεί μέσα όμως πώς θα διασφαλιστεί ότι αυτό που του είπε. Το είπε επειδή για να τον ταράξει και δεν είναι αλήθεια. Μπορεί με την ελευθερία του... είναι κοντά, ίσως κάπως τσίμπησε γενικότερα. Αλλά μετά η ελευθερία με την Ευρυδίκη δεν έλεγε κάτι. Μήπως δεν του το είπε έτσι ακριβώς. Μήπως, δεν του... Μήπως αυτός δεν θέλω να πω κάτι, λέει, που αφορά... εκεί, μα λέει, μακριά. Δεν θέλω να πω κάτι, λέει η ελευθερία, γιατί αφορά την Αλεξάνδρα. Του είχε αναφέρει κάτι που αφορά την Αλεξάνδρα. Ναι, όμως λογικά. Τα είπε, αλλά μήπως δεν το έδωσε έτσι και μετά κατάλαβα ότι το παιδί έχει παρερμηνεύσει και ήθελε να το πάρει πίσω. Γιατί στην Ευρυδίκη, που είναι και φίλη, δεν θα το έλεγε. Λοιπόν, Ευρυδίκη μου. Ο ίδιος ο Στάθης πάντως είπε ότι στη συνέχεια μου το γύρισε. Μου πες, σου είπα ψέματα. Δεν θέλω να είσαι καλά στο παιχνίδι, γιατί μου κάνετε πόλεμο με τον Μπάρτζ και θα σου πω κάτι άλλο. Και του τα γύρισε. Δηλαδή είναι, ναι, είναι ότι όταν μπήκε, ναι, είπε όλα καλά. Όλα καλά. Έξω. Και στη συνέχεια είδε την αντίδρασή κάτι. Του. Ναι. Και αν η αλήθεια είναι ανάποδη, δηλαδή αν όντως όταν μπήκε, του είπε ψέματα ότι όλα καλά έξω. Και τώρα ξέροντας. Γιατί είναι πολύ. Είναι κακό ήθες να του πεις κάτι ότι. Ένα ψέμα για να τον ταράξεις. Mm.